Είμαστε στο Melody of Taste with Albina Παρδάλο, μασκότ, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Είπα ότι δεν θα αργήσω και δεν άργησα καθόλου. Και σήμερα σας έχω μία τόσο εύκολη συνταγή που το μόνο πράγμα που μπορεί να συγκριθεί μαζί με αυτή τη συνταγή είναι το να πάρετε μία φέτα ψωμί, να αλείψετε με βούτυρο και να βάλετε μαρμελάδα από πάνω. Και τι θα φτιάξω σήμερα για εσάς? Θα φτιάξω το πιο εύκολο μιλφέι που υπάρχει στον κόσμο. Και τι θα χρειαστούμε γι' αυτό? Θα χρειαστούμε τις σχολιατίνες, τις έχετε δει προφανώς, είναι στο ίδιο ραφάκι με τα Lady Fingers, είναι τα σαβουαγιά που φτιάχνουμε το τιραμισού. Αυτά είναι τα μπισκοτάκια, ιταλικά, σφολιατίνες, οι οποίες έχουν από πάνω λίγο ζάχαρη. Θα χρειαστούμε σίγουρα μία συσκευασία, αλλά πάντα θα πρέπει να κοιτάμε σε τι σκεύος πρέπει να το φτιάξουμε, πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό είναι. Μπορεί να χρειαστείτε μία συσκευασία μόνο, μπορεί και δύο, μπορεί και μία μισή, δεν ξέρω. Πάρτε πάντως δύο συσκευασίες για να είστε safe. Τι άλλο θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε, το έχω στο ψυγείο βέβαια για να το βγάλω μόλις θα αρχίσω να το χτυπάω, μία συσκευασία 200 γραμμαρίων κρέμα γάλακτος πάνω από 30% λιπαρά, έτσι. Μία συσκευασία 200 γραμμάρια τυρί κρέμα Φιλαδέλφια ή οποιαδήποτε άλλη κρέμα τυρί, απλά να μην είναι light, να είναι πλήρες, έτσι. Και 6 με 7 κουταλιές σούπας ζάχαρη άχνη. Αυτά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και ένα μίξερ χυρός. Δεν θα χρειαστούμε φούρνο, δεν θα χρειαστούμε μίξερ μεγάλο και δεν θα χρειαστούμε καθόλου χρόνο πολύ. Σε 1/4 θα είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, έχω την κρέμα γάλακτος, η οποία είναι 35% λιπαρά. Τη βάζω μέσα στο μπολ που θα το χτυπήσω. Και ξεκινάω και χτυπάω πρώτα την κρέμα. Μόλις αρχίζει και πίζει η κρέμα μας, αρχίζουμε και προσθέτουμε από λίγο τη ζάχαρη άχνη. Μόλις τελειώσαμε με τη ζάχαρη άχνη, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε την κρέμα τυρί, η οποία πρέπει πριν τη χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι στο ψυγείο για να είναι όλα τα υλικά κρύα, να μπορέσουν να φρατέψουν γρήγορα. Κλασική Φιλαδέλφια. Βάζω τη μισή ποσότητα. Θα βάλω λίγη βανίλια μέσα. Μπορείτε να βάλετε και κονιάκ αν σας αρέσει. Να του δώσετε μια έτσι ωραία νότα πιο αρωματική. Okay. Έχουμε βάλει όλο το τυρί μέσα. Ωραία, έτοιμη η κρέμα μας. Τελειώσαμε και με το μίξερ.
Λοιπόν, θα δείξω και στο κοντινό πώς πρέπει να είναι η κρέμα μας. Δεν γυρνάει. Ωραία. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Στείνουμε τώρα το γλυκό μας. Θα πάρω λίγη κρέμα και θα τη βάλω στον πάτο όποιου σκεύους θα χρησιμοποιήσετε για να στήσετε το γλυκό σας. Μπορεί να είναι και κάποιο σκεύος, ξέρω εγώ, πυρέξ, οτιδήποτε. Εγώ κατευθείαν το βάζω σε μία πιατέλα για να είναι έτοιμο για κατανάλωση. Θα μου πείτε το άλλο δεν είναι. Και το άλλο είναι. Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο, παιδιά. Λοιπόν, το βάλω. Και αρχίζω και στρώνω. Εδώ έχει ένα καπάκι. Θα βάλω. Εδώ υπάρχουν και σπασμένα. Σπασμένα θα τα αφήσουμε μετά για το για το ντεκόρ. Ωραία, βάζω 4, είναι αρκετές. Είναι αρκετές, βλέπετε. Αυτά είναι σπασμένα, σπασμένα, γιατί σπάσατε κύριε. Α, δεν παίζω. Μάλλον κάπου το κοπάνισα. Θα ανοίξω το άλλο. Αφού στρώσαμε τη μία στρώση, έτσι, το φτιάχνουμε, το βάζουμε στο κέντρο για να είναι ωραία και βάζω από πάνω την κρέμα. Θα μοιράσετε στα δύο. Λοιπόν, θα πάρω την παλέτα την μεγάλη. Βλέπετε πως στρώνει ωραία η κρέμα. Μπορείτε να το κάνετε πιο φαρδί, να βάλετε άλλη μια στρώση από μπισκότα. Εμένα αυτό μου κάνει, θέλω να το κάνω στενό και ωραίο να είναι μέσα στο, στη πιατέλα αυτή. Και νομίζω δύο στρώσεις, έτσι όπως το βάλουμε, είναι υπεραρκετές, εκτός αν θέλετε να κάνετε πιο ψηλό το γλυκό. Θα ανοίξω τη δεύτερη, συσκευαστική ποτέ δεν πάει χαμένο, όλα αυτά που σπάσαμε εμείς θα το κάνουμε τρίμα και θα το βάλουμε από πάνω. Στη μεταφορά από τις εταιρείες, κοιτάτε έτσι όπως τα πετάνε, παθαίνουν το κομπλόκο. Ωραία. Πιστεύω ότι δύο στρώσεις είναι αρκετές και βάζω την υπόλοιπη κρέμα πάνω. Ένα γλυκό το οποίο θα σας βγάλει ανά πάσα ώρα και στιγμή ασπροπρόσωπους, τους καλεσμένους, αν έχετε κάποιους καλεσμένους και θέλετε, δεν προλαβαίνετε να φτιάξετε λίγο πιο σοβαρό γλυκό, ενώ με παντεσπάνια, ιστορίες, κρέμες, περίπλοκες κτλ. Αυτό αν έχετε στο σπίτι σου, στο ψυγείο σου, ξέρω εγώ μία συσκευασία τυρί Φιλαδέλφια ή οποιοδήποτε άλλο τυρί κρέμα, αν έχετε μία κρέμα γάλακτος ζαχαροπλαστικής και αυτά τα μπισκότα, τελείωσε. Μέσα σε ένα τέταρτο θα είστε έτοιμοι και θα σας θαυμάζουμε κιόλας. Έτσι, θα μπει εδώ και στο ψυγείο αυτό για λίγο.
και τώρα στολίζουμε με τρίματα, τα οποία τρώματα ξέρετε τι κάνουμε. Με το κεράκι, τσάκα τσούκα, το κάνουμε. Πρώτα πλάγια και μετά από πάνω. Θα σας δείξω και κόλπο πώς θα το κάνω. Μια σπάτουλα τέτοια. Και πάμε. Θα το κάνω αυτό. Και δείτε τώρα τι θα κάνω. Θα το κάνω γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Δεν πρέπει να φορέσω γάντια, αλλά... Λοιπόν, θα πλύνω λίγο το χέρι. Παίρνουμε τη σπατουλίτσα, έτσι όπως είναι την παίρνουμε. Τσακ, 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 τσακ. Δείτε πόσο γρήγορα είναι όλο αυτό. Και να το φτιάξετε και να μου γράψετε στα σχόλια πώς τα καταφέρατε, αν σας άρεσε η γεύση, έτσι. Τέλεια. Να καλύψουμε όλα τα σημεία για να μην φαίνεται η κρέμα. Λίγο φασαρία έχει γύρω γύρω τα, πώς το λένε, τα ψίχουλα, αλλά δεν πειράζει, τώρα θα το φτιάξουμε. Και κάνουμε έτσι μία. Τελείωσε, παιδιά. Πείτε μου αν έχετε φτιάξει ποτέ τόσο γρήγορο γλυκό. Δεν νομίζω. Τακ. Τακ. Τελείωσε, παιδιά. Λοιπόν, και η τελευταία πινελιά. Λοιπόν, να η ομορφιά που φτιάξαμε, φαίνεται και στο κοντινό. Δεν νομίζω να έχετε φτιάξει το πιο γρήγορο γλυκό, έτσι. Εδώ τελειώνουμε αυτή τη συνταγή. Ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να την φτιάξετε. Γράψτε μου στα σχόλια αν την έχετε γράψει. Εσείς που δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι και δεν θα αργήσουν οι επόμενες συνταγές. Εγώ είμαι γρήγορο πιστόλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Δεν σας άργησα σήμερα καθόλου. Σας φιλώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye! Γεια σας και από το Παρδάλο. Φιλάκια!